φωνάζοντας συνθήματα και καταθέτοντας τελικά στα στεφάνια στο μνημείο της κεντρικής πλατείας Κοζάνης, τα συνδικάτα και οι φορείς, οι οποίοι τελικά δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν στο κτίριο της ΖΕΠ, όπου γινόταν η συνεργασία του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους φορέων, τα συνδικάτα και οι φορείς για άλλη μία φορά τόνισαν πως ήμασταν μόνοι μας. Ο κόσμος δεν μας ακολούθησε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ εχμές άφησε ο κύριος Μάστορας και για τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνη. Όμως τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, όλοι είναι όπως πρέπει να είναι και στη διαμαρτυρία δεν ήταν κανείς. Για τη δική τους την διαδικασία οι μαγαζάτορες προχθές κλείσαν 24 ώρες τα καταστήματά τους. Σήμερα 2 ώρες δεν αξίζαμε να κλείσουμε και να είμαστε μαζί για να δώσουμε και ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό και στους αυτούς που σχεδίασαν τα μέτρα. Εκεί ήμασταν 200 συνδικαλιστές και εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Αυτοί ήμασταν 300. Οι πολίτες δεν ήρθαν στη διαμαρτυρία σήμερα. Φράζουν όλοι, διαμαρτύρονται ότι κλείνει η περιοχή, ο κόσμος φεύγει, κλείνουν τα εργοστάσια. Ενημερώθηκαν όλοι, βγάλαν δελτία τύπου, αλλά δυστυχώς ο κόσμος ήταν απόν. Εγώ πραγματικά λέω την άποψή μου ότι σήμερα περίμενα να ήταν περισσότεροι από 2 και 3.000 λαού να διαμαρτυρηθούν και κυρίως δεν ήταν αυτοί που πραγματικά θα δειχτούν. Αυτό είναι ένα μήνυμα, θα μας έδινε δύναμη αν πραγματικά ήταν να συνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν τελείωνε σήμερα ο αγώνας, αλλά όταν βλέπεις μόνο τους εργαζόμενους, κυρίως επιχείρηση, απογοητεύει. Εμείς δεν θα σταματήσουμε και το επόμενο διάστημα θα κάνουμε δράσεις, γιατί για μας δεν τελείωσε τίποτα, τώρα ξεκινάει ο αγώνας. Διαμαρτυρία μας, διότι εκεί που ήμασταν δεν μας αφήσανε και καταγγέλνουμε και τη ρήψη των δακρυγόνων, διότι πήγαμε πολύ ελληνικά να διαμαρτυρηθούμε για το κλείσιμο των ελληνικών ομάδων, δεν μας αφήσαν, δεχτήκαμε και την ρήψη των δακρυγόνων. Αυτό βέβαια το καταγγέλνουμε, περιμένουμε να είναι περισσότερος κόσμος και όχι μόνο αυτά τα λίγα άτομα και κυρίως από από τη ΔΕΗ και κάποιους άλλους χωρίς έπρεπε λοιπόν να είναι περισσότερα τα άτομα, διότι πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα, πρέπει να περνούσαμε μάλλον ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό ότι η περιοχή μας, η Δυτική Μακεδονία πρέπει να μείνει ζωντανή. Δεν πρέπει να κλείσουν οι δυτικές μονάδες, αυτό πρέπει να το πάρουν, να το καταλάβουν οι κυβερνώντες και να συνεχίσουν την παραπάνω, την περαιτέρω λειτουργία.